beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Once I built an ivory tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again. There's a big hot sun beating on the big people in the big hot world. When she comes to greet me, she is mercy at my feet. Yeah, when I see her pin her charm, she just throws it back at me. Once I dug an early grave to find a better land, she just smiled and laughed at me and took her blues back again. There's a big hot sun beating on the big people in the big hot world. That river, she is comfort by my side. When I try to understand, she just opens up her hands. Η σημερινή εκδήλωση γίνεται εις μνήμη του Κώστα του Γιατακάνα για πέμπτη συνεχή χρονιά με μεγάλη επιτυχία, του Κώστα του Γιατακάνα, ενός κορυφαίου Έλληνος πρωταθλητού και όχι μόνο, με διεθνή προβολή, πανελλειονίκου επί σειράν ετών στην σφαιροβολία, αλλά και με μεγάλες επιτυχίες στην δισκοβολία, ενός όχι μόνο κορυφαίου πρωταθλητού, αλλά και ενός διακεκριμένου στελέχους του Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου, που αφιέρωσε την ζωή του κυριολεκτικά για το σύλλογο αυτό τον οποίο αγάπησε, αλλά συγχρόνως η αγάπη του αυτή εξυγνήτω και πέραν του Εθνικού, διότι ήταν και ένας εξέχων φίλαθλος. Το παράδειγμά του είναι πολύ σημαντικό για τις επερχόμενες γενναίες και οι περισσότεροι εξ ημών που ζήσαμε τα χρόνια του Κώστα Γιατακάνα θα στρέφουμε ευγνώμονα τη σκέψη προς αυτόν για ό,τι προσέφερε όχι μόνο στο σύλλογό του αλλά και γενικότερα στον ελληνικό αθλητισμό και την ελληνική κοινωνία. Στόχος της εκδήλωσης αυτής βεβαίως δεν είναι σήμερα ειδικότερα ο υψηλός αθλητισμός, ο οποίος παρά τα αυτά καλλιεργείται από το σύλλογό μας, αλλά κυρίως η κοινωνικοποίηση του αθλητικού κινήματος. Στόχος είναι η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων νέων, ακόμη και μικράς ηλικίας, διότι ο Εθνικός θεωρεί τον αθλητισμό ως ένα μέσο παιδείας, ως εκδήλωση πολιτισμού και δέχεται το δόγμα ότι αυτός ο οποίος θέλει να ασχοληθεί με τον αθλητισμό έχει μόνο κερδίσει και το πραγματοποιεί επειδή του αρέσει, χωρίς να έχει κατά νου την προσδοκία μελλοντικών ωφελημάτων. Αυτός είναι ο καθαρός ερασιτεχνικός ο υγιής αθλητισμός, τον οποίον ο σύλλογος αυτός υπηρέτησε από τις ιδρύσεώς του και με ιδιαίτερη μάλιστα αφοσίωση ο Κώστας ο Γιατακάνας, στη μνήμη του οποίου είναι αφιερωμένη η σημερινή εκδήλωση.